Καλησπέρα σας από το Zoopla.gr. Δύσκολη και σημερινή μέρα με ενεργές αιστείες, όπως βλέπετε, σε τρία τουλάχιστον διαφορετικά σημεία εδώ μπροστά που βρισκόμαστε, στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, δίπλα από τον παράδρομο της Εθνικής Οδού, λίγο πιο βόρεια από τη Βαρυγκόμπη, όπως και στο βάθος, στην περιοχή του Κρυονερίου και στην περιοχή των Θρακομακεδών, αν μπορώ να διακρίνω καλά, υπάρχουν ενεργές αιστείες. Εκεί που θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους τα ενιαία μέσα, τα οποία θα αναλάβουν δράση σε λίγο, προκειμένου να κατασβέσουν την πολύ καταστροφική αυτή πυρκαγιά που έπληξε τη Βόρεια Αττική ήδη από το μεσημέρι της Τρίτης και συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να περιορίσουν την καταστροφή. Νωρίτερα στις 2:40 εκενώθηκε και μέρος του Κρυονερίου, καθώς οι φλόγες έφταναν απειλητικά στον οικισμό. Ευτυχώς κάτι τέτοιο αποτράπηκε. Βλέπετε πως είναι η κατάσταση. Είμαστε στον παράδρομο της Εθνικής. Πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται εδώ προκειμένου να αποτελέσουν το ανάχωμα για να μην επεκταθούν οι φλόγες. Στον παράδρομο της Εθνικής Οδού κοντά στη Βαρυγκόμπη. Στην κάθοδο βεβαίως της Εθνικής. Και βλέπετε εδώ τη συγκεκριμένη αιστεία που μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη. Και να γίνει πολύ επικίνδυνη καθώς βλέπετε ότι υπάρχει πολύ πυκνό δάσος προς τη δεξιά πλευρά. Κατέκαψε φωτιά ένα μεγάλο μέρος εδώ που βλέπετε στο λόφο. Δεξιά όμως υπάρχει πολύ καύση μήλη ακόμα, πολύ δάσος. Και αν δεν την προσέξουν οι πυροσβέστες μπορεί να αποβεί, μπορεί να γίνει ολόκληρο μέτωπο η συγκεκριμένη αιστεία. Και στο βάθος βεβαίως υπάρχει μια ενεργή φλόγα, το βλέπετε από τους καπνούς. Στο δάσος του Κρυονερίου που κινδύνευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, χρειάστηκε να κενωθεί η μέρος του οικισμού. Ευτυχώς η κατάσταση δεν έγινε χειρότερη. Αλλά και διάσπατες αιστείες υπάρχουν και σε άλλα σημεία. Βλέπετε πως έχει η κατάσταση, δύσκολη μέρα και η σημερινή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα είναι τόσο δύσκολη όσο η χτεσινή. Η φωτιά κατέκαψε πολύ μεγάλο μέρος του δασικού πλούτου της Βόρειας Αττικής, της Βαρυγκόμπης και των γύρω περιοχών, ενώ βεβαίως και πολλές περιουσίες πολιτών έγιναν στάχτη. Δεκάδες πρέπει να είναι τα καμένα σπίτια, τα οποία πέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Θα τα δούμε αυτά σε πολύ λίγη ώρα από τώρα. Φαίνεται πάντως ότι η εικόνα είναι σφιτά καλύτερη σε σχέση με χθες, με τους πυροσβέστες λόγω και των ευνοϊκών συνθήκων, δηλαδή της πιο χαμηλής θερμοκρασίας, της υγρασίας, των πολύ χαμηλής έντασης ανέμων. Κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες πριν επεκταθούν προς το Κρυονέρι. Βλέπετε όμως ότι ο κίνδυνος πάντα ελοχεύει. Και έτσι υπάρχουν και άλλες αιστείες που μπορούν να ανάψουν ανά πάσα στιγμή, όπως αυτή που παρακολουθούμε εδώ στην εικόνα μας και οι άλλες δύο στο βάθος εκεί από όπου βλέπετε να βγαίνουν οι καπνοί. Βλέπετε λοιπόν πως είναι η κατάσταση. Πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται, δεν επιχειρούν, βρίσκονται σε επιφυλακή στο συγκεκριμένο σημείο. Κατά τη γνώμη θα πρέπει να επιχειρήσουν για να σβήσουν τη συγκεκριμένη αιστεία πριν αποβεί ακόμη πιο επικίνδυνη. Ενώ οι προσπάθειες των πυροσβεστών θα επικεντρωθούν και στα άλλα δύο ενεργά μέτωπα στο βάθος της εικόνας σας προς το Κρυονέρι.
beautiful. The love in India. Βλέπετε και την έκταση που έχει καεί. Και για ό,τι έχει συμβεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, για όλο το ρεπορτάζ, στο ζούγκλας διάστασης κατά ενήμερος, εφόσον χρειαστεί, θα συνδεθούμε και πάλι ζωντανά.